Φοβάσαι τον ωκεανό, τότε ετοιμάσου να μάθεις πόσο βαθύς είναι. Για να δούμε, θα τον φοβάσαι τώρα? Εάν μπω μόνος μου στη θάλασσα και λίγα μέτρα να μπω μέσα, παιδιά, πραγματικά φοβάμαι. Θέλω κάποιος να είναι έστω κοντά μου. Παρότι ξέρω να κολυμπάω και δεν φοβάμαι μην πνιγώ, φοβάμαι ότι θα έρθει κάποιο περίεργο τέρας μέσα από το νερό και θα με ρουφήξει και θα με φάει. Έλα, παραδέξου το, και εσύ το σκέφτεσαι. Ειδικά αν σε ακουμπήσει κάτι στο πόδι, τελείωσε. Πάμε να δούμε πόσο μεγάλος είναι ο ωκεανός. Παιδιά, θα σοκαριστείτε με το βίντεο. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Δίπλα του είναι ένας ελέφαντας. Και αυτό λέει ότι είναι το μέγεθος του μεγαλύτερου καραβιού που έχει χτιστεί ποτέ. Το Νοκ Νέβις. Πάμε λίγο να κατέβουμε προς τα κάτω. Ναι, γιατί για να κατέβεις πας κάτω, δεν πας προς τα πάνω. Τέλος πάντων, πάμε να κατέβουμε προς τα κάτω. Το πρώτο milestone είναι τα 40 μέτρα. Που λέει ότι είναι και το όριο ενός scuba diver. Λίγο πιο κάτω, στα 93 μέτρα, είναι και το σημείο που βρέθηκε το πλοίο Lusitania. Από μόνο του λέει είναι 240 μέτρα. Άμα γυρίσει το καράβι, θα βγει έξω από το νερό. Λίγο πιο κάτω από τα 93 μέτρα, στα 100, είναι και το σημείο λέει που ξεκινάει ο κίνδυνος. Αυτό δεν σταμάτησε όμως τον συγκεκριμένο άντρα, ο οποίος, παιδιά, βούτυξε στη θάλασσα 214 μέτρα. Και το εντυπωσιακό, βούτυξε με μία ανάσα. Παιδιά, τι λέει ο άνθρωπος? Πώς το κατάφερε αυτό? Και λίγο πιο κάτω, στα 332 μέτρα, έχουμε το ρεκόρ scuba diving. Ο Αχμέντ Γκαμπρίρ έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ scuba diving. 332 μέτρα, μπράβο. Εάν είχε κατέβει λίγο πιο κάτω, στα 432 μέτρα, θα είχε φτάσει το μέγεθος του Empire State Building. Για πάμε να κατέβουμε λίγο πιο κάτω όμως. Λίγο πιο κάτω, στα 500 μέτρα, είναι και το όριο που βουτάνε οι μπλε φάλαινες. Το μεγαλύτερο πλάσμα του πλανήτη, παιδιά. Και λίγο πιο κάτω, στα 535 μέτρα, είναι και το όριο που βουτάνε οι πιγκουίνοι. Μπράβο, πιγκουίνοι. Στα 535 μέτρα, λέει, κάτω από το νερό, η πίεση είναι τόσο δυνατή, όσο λέει το να σταθεί μια πονική αρκούδα σε ένα μικρό νόμισμα. Φαντάσου πόσο πολύ πίεση ασκεί το νερό. Λίγο πιο κάτω από τους πιγκουίνους, στα 830 μέτρα, είναι και το μέγεθος του Μπούρτζι Καλίφα, του μεγαλύτερου κτηρίου στον πλανήτη. Και ήρθε η ώρα, παιδιά, να μιλήσουμε για το 1 χιλιόμετρο. Ή αλλιώς την τρομακτική ζώνη. 1000 μέτρα κάτω από το νερό. Αρχικά, το φως του ήλιου δεν φτάνει εκεί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν βλέπεις τίποτα. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, η πίεση του νερού είναι ακριβώς ίδια όσο και το να σταθείς στον πλανήτη της Αφροδίτης. Που σημαίνει ότι πεθαίνεις ακαριαία. Σε αυτό το σημείο, λέει, θα συναντήσεις και το γιγαντιαίο καλαμάρι. Αν δεν έχεις πεθάνει από την πίεση, σου λέει ότι μπορεί να γνωρίσεις και το τεράστιο, το γιγαντιαίο καλαμάρι. Λίγο πιο κάτω, στα 1280 μέτρα, φτάνουμε στο όριο που φτάνουν οι θαλάσσιες χελώνες. 1280 μέτρα κάτω από το νερό. Δεν τους βλέπει καν το φως του ήλιου. Εγώ νόμιζα ότι οι χελώνες κολυμπάνε πάνω, ρε παιδί μου, κοντά στον αφρό της θάλασσας. Αρκετά πιο κάτω, στα 1828 μέτρα, θα συναντήσουμε, λέει, το βαθύτερο μέρος του Grand Canyon. Στα 2000 μέτρα θα αρχίσουμε, λέει, να παρατηρούμε κάποια από τα πιο τρομακτικά πλάσματα της θάλασσας. Ένα από αυτά είναι το Black Dragon Fish. Στα 2250 μέτρα φτάνουμε, λέει, στο όριο που φτάνει αυτή εδώ πέρα η περίεργη φάλαινα και το Colossal Calamari. Πρώτη φορά τα βλέπω. Άρα αυτά τα περίεργα, τα τρομακτικά, τα τεράστια καλαμάρια, παιδιά, είναι πραγματικά. Δεν είναι ψεύτικα για να τρομάζουν τον κόσμο. Είναι αληθινά. Αυτά τα δύο τέρατα, παιδιά, είναι εχθροί και πολλές φορές πολεμάνε μεταξύ τους. Γι' αυτό και η συγκεκριμένη φάλαινα έχει γδαρθεί από το καλαμάρι. Τα καλαμάρια φτάνουν, λέει, τα 14 μέτρα και 750 κιλά. Πόσο μεγάλα είναι αυτά τα καλαμάρια? Και τα μάτια τους, λέει, έχουν μέγεθος ενός πιάτου. Πολύ πιο κάτω τώρα, στα 3800 μέτρα, μαντέψτε τι θα συναντήσουμε. Σας δίνω 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2, 1. Το πλοίο του Τιτανικού. Κάνε like εάν έχεις δει την ταινία με το Τιτανικό και έχεις κλάψει έστω και μία φορά. Και εγώ κλαίω κάθε φορά που το βλέπω. Πάμε στα 4000 μέτρα. Λοιπόν, 4000 μέτρα κάτω από το νερό φτάνουμε στη χαώδη ζώνη. Παιδιά, με τρομάζει μόνο η ονομασία της. Τι μπορεί να έχει εδώ μέσα? Η πίεση φτάνει τα 11.000 PSI, που δεν έχω ιδέα τι σημαίνει αυτό.
και λέει πως υπάρχουν πολυάριθμα περίεργα πλάσματα που μοιάζουν και εξωγήινα. Θέλετε να δείτε πως είναι? Είναι κάπως έτσι. Παιδιά, πως είναι έτσι αυτά εδώ πέρα τα πλάσματα? Αυτό είναι το Fintooth, το Anglerfish και το Viperfish. Λίγο πιο κάτω στα 4.267 μέτρα συναντάμε, λέει, κατά μέσο όρο τον πάτο ενός βυθού. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν κάποια σημεία, λέει, στη γη που φτάνεις πολύ πιο κάτω από τα 4.267 μέτρα. Στα 4.791 μέτρα θα συναντήσουμε, λέει, το καράβι Bismarck που ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και πολύ πιο κάτω από τα 4.000 μέτρα, στα 6.000 μέτρα, μπαίνουμε στο Χαντάλ Ζόου. Δεν έχω ιδέα τι είναι. Πάμε να δούμε. Η πίεση, λέει, είναι 1.100 φορές μεγαλύτερη από αυτή που νιώθουμε εδώ που ζούμε τώρα. Που ισοδυναμεί, λέει, σαν να πατάει ένας ελέφαντας ένα γραμματόσημο. Ή ένας άνθρωπος να μπορέσει να κουβαλήσει 50 αεροπλάνα Boeing. Μιλάμε για ακραία νούμερα τώρα, έτσι. Η πίεση εκεί πέρα, δηλαδή, άμα σε βάλουν εκεί, έχεις διαλύσει σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου. Κι όμως, παιδιά, παρότι υπάρχει ακραία μεγάλη πίεση, υπάρχουν κάποια πλάσματα που καταφέρουν και ζουν εκεί πέρα, παιδιά. Στα 6.500 μέτρα είναι και το όριο που έφτασε το DSV Alvin. Τι είναι αυτό? Είναι αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα, το οποίο βοήθησε να βρούνε τον Τιτανικό. Πιο κάτω, στα 8.848 μέτρα, έχουμε το μέγεθος του Everest, άμα το βάλεις μέσα στη θάλασσα. Και πολύ πιο κάτω από το Everest, στα 10.898 μέτρα, έχουμε το όριο που έφτασε αυτό εδώ το μηχάνημα, το James Cameron. Επίσης, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το μεγαλύτερο βάθος που έχει καταφέρει να φτάσει άνθρωπος ήταν το 1960. Ο Τον Βάλς και ο Τζάκες Πίκαρτ κατάφεραν να φτάσουν 10.916 μέτρα κάτω από το νερό, χρησιμοποιώντας, λέει, το Trieste Submarine. Αυτό εδώ φτάσανε 1916 μέτρα, παιδιά. Τρελή. Τους πήρε 5 ώρες να καταφέρουν να φτάσουν σε αυτό το βάθος και έκατσαν για 20 λεπτά. Και ρωτώ τώρα, εάν σου λέγανε να πήγαινες ένα τέτοιο ταξίδι 10.916 μέτρα κάτω από το νερό, χωρίς φώτα, χωρίς ζωή, θα πήγαινες? Θέλετε να μάθετε, παιδιά, τη δική μου απάντηση? Εγώ θα πήγαινα. Ξέρετε γιατί θα πήγαινα? Γιατί σίγουρα θα ήξερα ότι δεν θα πάει κάτι λάθος. Εντάξει, ποτέ δεν είσαι 100% σίγουρος. Αλλά, παιδιά, η εμπειρία του να ζεις κάτι το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το δει, κυριολεκτικά κανένας, είναι μοναδικό. Θα το έκανα full. Τι, τώρα το είδα αυτό? Καθίσανε, λέει, για 20 λεπτά γιατί ένα από τα παράθυρα έκανε crack. Μαλάκα! Δεν νομίζω να υπάρχει μεγαλύτερος φόβος από αυτό, να ξέρετε. Ένα τσακ λίγο πιο κάτω, στα 10.972 μέτρα, είναι και το μέγεθος που φτάνει ένα αεροπλάνο στον ουρανό. Οπότε, αν ποτέ σου ταξιδέψεις με αεροπλάνο και κοιτάξεις κάτω, να ξέρεις ότι κάπου τόσο είναι και το μέγεθος του ωκεανού. Απίστευτο, παιδιά. Και ένα τσακ πιο κάτω, στα 10.994 μέτρα, θα συναντήσουμε τον ωκεανό Challenger Deep. Είναι ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο στο χάρτη. Είναι το πιο βαθύ μέρος που έχουν βρει οι επιστήμονες στη γη μας. Παρ' όλα αυτά, λέει, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπάρχουν ακόμα βαθύτεροι ωκεανοί. Εσύ τι πιστεύεις? Υπάρχει βαθύτερος ωκεανός? Και λένε ότι οι επιστήμονες έχουν βρει μόνο το 5% του ωκεανού της γης. Πόσο πιο κάτω θα πηγαίνει και τι μπορεί να υπάρχει εκεί πέρα σε αυτόν τον ωκεανό? Κάνε like αν σου άρεσε το βίντεο και τα λέμε στο επόμενο.